Φορτωμένοι με μετάλλια, διακρίσεις και όμορφες αναμνήσεις, γύρισαν από το Βόλο 20 μικροί αθλητές του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. Συνολικά συγκέντρωσαν 7 μετάλλια στους κολυμβητικούς αγώνες προαγωνιστικών ηλικιών με την επωνυμία νικητήρια 2014 που διοργανώθηκαν στην πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας. Με μια χούφτα μετάλλια στα στήθη γύρισαν από τους κολυμβητικούς αγώνες προαγωνιστικών ηλικιών με την επωνυμία νικητήρια 2014 τα Δελφινάκια του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. Για πρώτη φορά φέτος ο Σύλλογος αποφάσισε να απομακρυνθεί από την περιφέρειά μας που είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Συμμετείχε στους αγώνες του Βόλου με την ονομασία νικητήρια 2014. Τους αγώνες οργάνωσε η Νίκη Βόλου. Και συμμετείχαν 24 σωματεία από όλη την Ελλάδα με 500 περίπου 20 αθλητές. Αξιοσημείωτη ήταν η κινητοποίηση των γονέων τους, οι οποίοι ψήφισαν το κόστος μετακίνησης από την πρωτεύουσα του νομού Εύρου στο Βόλο, βρέθηκαν δίπλα στους 20 μικρούς αθλητές του ΝΟΑ που αγωνίστηκαν και γύρισαν πίσω με τα χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά, επειδή το ταξίδι ήταν πολύ δάπανο, μακρινό και πολύ δάπανο, συμμετείχαν από τον όμιλό μας 20 παιδιά. Παρόλο που η δυνατότητα ήταν 40 με 45 παιδιά να συμμετάσχουν, λόγω των οικονομικών συνθήκων, συμμετείχαν 20 παιδιά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή των γονιών τους και με την ευκαιρία θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, γιατί ακολούθησαν την αποστολή περίπου 30 γονείς. Ο έφορος του ΝΟΑ δεν παρήλειψε να αναφέρει ονομαστικά τα Δελφινάκια αλλά και τα αγωνίσματα στα οποία διακρίθηκαν. Είναι η Ξενιτοπούλου η Καλλιόπη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα ύπτιο, βγήκε δεύτερη στα 100 μέτρα ύπτιο. Στα κορίτσια ηλικίας 12 χρονών. Ήταν ο Σεραφιμίδης Σεραφείμ, ο οποίος βγήκε πρώτος στα 50 μέτρα πεταλούδα, δεύτερο στα 50 μέτρα ελεύθερο, στα αγόρια 11 ετών. Ήταν η Μεταλλίδου η Αθανασία, η οποία βγήκε δεύτερη στα 200 μέτρα ελεύθερο και τρίτη στα 200 μέτρα μειχτή ατομική. Και η Κετή Κοκλού η Αθανασία, που βγήκε τρίτη στα 50 μέτρα ελεύθερο. Έχουμε πάρα πολύ καλούς αθλητές, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στους αγώνες και πιστεύω ότι αν συμμετείχαν όλα τα παιδιά θα είχαμε πολύ καλύτερη συγκομιδή μεταλλίων. Με μεγάλες επιτυχίες, μετάλλια και διακρίσεις από σκευές τους αναμένεται να γυρίσουν στην Αλεξανδρούπολη και οι αθλητές του ΝΟΑ που συμμετείχαν στους χειμερινούς αγώνες Βορείου Ελλάδος, όπου μάλιστα σάρωσαν από τα πρώτα αγωνίσματα παρά τις πολλές συμμετοχές και τη δυσκολία της διάκρισης σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά. Το χειμερινό πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος. Παλαιότερα γινόταν τα χειμερινά πρωταθλήματα ήταν περιφερειών. Και η δικιά μας η περιφέρεια ήταν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από Δράμα Καβάλα μέχρι Ορεστιάδα. Φέτος χωρίστηκαν οι περιφέρειες, η Ελλάδα μάλλον σε δύο περιφέρειες, στη Νότια Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή γίνονται στην Καβάλα, διεξάγονται αυτή τη στιγμή οι αγώνες. Συμμετέχουν ομάδες από Γιάννενα, Κοζάνη, Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Πανσεραϊκό κτλ. Μέχρι την Ορεστιάδα. Είναι σχεδόν ένα μικρό πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σε αυτούς τους αγώνες συμμετέχουν παιδιά τα οποία έχουν πιάσει όρια χειμερινών αγώνων. Η Αλεξανδρούπολη επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τις εργασίες του διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή, το οποίο απευθυνόταν σε πληθώρα ιατρικών ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τέτοιου τύπου παθήσεις. Το σεμινάριο διοργανώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων και της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και έτυχε μεγάλης αποδοχής από τον ιατρικό κόσμο της περιοχής.